Ο Τζουζέπε Κόντε έλαβε εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης από τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα. Την νέα κυβέρνηση στηρίζουν το κίνημα των Πέντε Αστέρων και το Δημοκρατικό Κόμμα. Οι δύο πολιτικές δυνάμεις διαβεβαίωσαν τον πρόεδρο Ματαρέλα πως βάζουν στην άκρη τις όποιες πολιτικές τους διαφορές και πως συνεργάζονται με στόχο ένα νέο κυβερνητικό πρόγραμμα. Ξεκινώ αμέσως διαβουλεύσεις με όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Παράλληλα, θα διαμορφώσω ένα νέο κυβερνητικό σχέδιο σε συνεργασία με τα δύο κόμματα που στηρίζουν αυτό το νέο πολιτικό σχέδιο, τα οποία και ευχαριστώ θερμά για την υποστήριξή τους. Ο Κόντε δήλωσε πως θα επισκεφθεί και πάλι τον πρόεδρο Ματαρέλα, κρατώντας τη λίστα με τα ονόματα των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Προτεραιότητά του αποτελεί η κατάρτιση του νέου προϋπολογισμού. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να διαμορφώσουμε ένα νέο οικονομικό πρόγραμμα. Πρέπει να εργαστούμε ώστε να μην αυξηθεί ο ΦΠΑ και βεβαίως οφείλουμε να προστατεύσουμε επενδυτές και αποταμιευτές. Στόχος του νέου προϋπολογισμού είναι να στηρίξει την κοινωνία και την ανάπτυξη της χώρας. Η πολιτική κρίση στην Ιταλία διήρκησε περίπου 20 ημέρες. Ο Κόντε παραιτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα όταν ο Ματέο Σαλβίνι, επικεφαλής της ακροδεξιάς Λέγκα, κήρυξε τη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού και ζήτησε πρόωρες εκλογές. Ο Λουίτζι Ντι Μάιο ζήτησε και πέτυχε την παραμονή Κόντε στην Πρωθυπουργία.